Καταρχάς θέλω να μας πεις λίγα λόγια για το ίδιο το έργο. Τι ακριβώς, περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Το Ιβίβα είναι μια παράσταση η οποία πραγματεύεται τις ιστορίες δύο γυναικών. Η μία ιστορία έχει να κάνει με μια γυναίκα τα χρόνια πριν την κατοχή και κατά τη διάρκεια της κατοχής, του 40. Και η άλλη ιστορία έχει να κάνει με μια κοπέλα της σύγχρονης εποχής, πριν τα χρόνια της κρίσης και κατά τη διάρκεια της κρίσης. Οπότε πρόκειται για ένα έργο που έχει και από τα δύο χιούμορ, συγκίνηση, δύσκολες εποχές, ευχάριστες εποχές με την παρέα μας, γέλιο, κλάμα κτλ. Γιατί ακριβώς επέλεξες να κάνεις, αν θέλεις, ένα παραλληλισμό ανάμεσα στο 30, την κατοχή και το σήμερα? Με τη Γεωργία την Μπούρδα, η οποία είναι και σκηνογράφος ενδυματολόγος της παράστασης, αλλά και μαζί σκεφτήκαμε όλο αυτό το έργο. Είχαμε πάει μια εκδρομή όπου, στο σπίτι του πατέρα μου σε ένα χωριό, όπου βρήκαμε ένα λεύκωμα, το οποίο ξεφυλίζοντάς το, είδαμε το ότι γράφανε οι φίλες της γιαγιάς μου τα χρόνια πριν από τον πόλεμο, το 1937, για τα ωραία χρόνια στο σχολείο, με την παρέα τους, τα όνειρά τους κτλ. Και γυρνώντας τις σελίδες αυτού του λευκώματος, είδαμε οι αμέσως επόμενες... Δεν το ξέρεις αυτό το λευκώμα? Όχι, δεν το ήξερα. Το είχα δει εκεί, αλλά δεν είχα διαβάσει ποτέ. Και γύρισες λοιπόν σελίδες? Και βρισκόμαστε στα χρόνια της κατοχής, όπου γράφει η ίδια παρέα για τα συναισθήματά τους και για το τι βιώνουν τα χρόνια του πολέμου. Αμέσως το πολύ εντυπωσιακό ήταν το ότι και εγώ και η Γεωργία είπαμε «Πω, μα βιώνουν τα ίδια πράγματα με εμάς σήμερα». Δεν έχει τόσο σημασία ποια ήταν τα γεγονότα, αλλά τα συναισθήματα ήταν ίδια. Ότι ποιος μπορούσε να φανταστεί τι μας επιφύλασε και εμάς τη γενιά μας στο μέλλον, πριν από 10 χρόνια ή 15. Ποιος θα περίμενε αυτό που ζούμε σήμερα? Όλη την αγωνία, αμφιβολία, όλο αυτό το πράγμα που λέμε πάρα πολύ. Έχουμε πιάσει τον εαυτό μας να λέμε ότι ζούμε έναν άλλον πόλεμο. Οπότε είδαμε ότι οι διαφορές μπορεί να είναι εξωτερικές, αλλά ουσιαστικά μέσα μας τα συναισθήματα και η κατάσταση του νου μας είναι ίδια πολλές φορές με τον ανθρώπων που βίωσαν εκείνη την κατοχή και τα χρόνια εκείνα τα δύσκολα. Είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή προέκυψε από ένα πραγματικό γεγονός, μια ιστορία που πράγματι, όπως λες και εσύ, οι περισσότεροι άνθρωποι που είναι σε κάποια ηλικία 30 και πάνω, ας πούμε, αντιλαμβάνονται πολύ εντυπωσιακά το πόσο έχουν, σαν να ζουν πράγματα που είχαν διαβάσει σε βιβλία, ναι, και δεν φανταζόσαν ποτέ ότι η δική τους γενιά θα τα βίωνε. Βέβαια, ναι. Οπότε κάνατε μία εντελώς... Ναι. Απ' την άλλη, σίγουρα δεν θέλαμε... ο στόχος της παράστασης δεν είναι τόσο να συγκρίνει τις δύο εποχές, ούτε να φτάσει στο να τεκμηριώσει ότι σήμερα ζούμε έναν πόλεμο και τότε ζούσαν ένα πόλεμο και πω τι πάθαμε. Ούτε αυτό είναι ο στόχος της παράστασης. Οπότε και γι' αυτό έχουμε δύο ιστορίες που η μία διακόπτει την άλλη με έναν τρόπο, που στην πραγματικότητα ο θεατής είναι αυτός που αντιλαμβάνεται κατά πόσο υπάρχουν συνδέσεις στη μία εποχή ή στην άλλη. Δεν είναι ότι παρομοιάζουμε εμείς την εποχή. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν δίνουμε την τροφή, μασημένη τροφή στο θεατή. Εμείς δείχνουμε τη μία εποχή, δείχνουμε την άλλη εποχή και από εκεί και πέρα είναι και στην κρίση του θεατή το κατά πόσο ταυτίζεται με αυτό, το βρίσκει να συμβαδίζει μία ιστορία με την άλλη και να αποκλείει, να υπάρχει απόκληση της μίας ιστορίας με την άλλη. Επίσης ο τίτλος, το Εβίβα, και η σχέση που έχει μέσα στο θεατρικό έργο, παίζεται, υπάρχει το λικιαράκι, το ποτηράκι κλπ. Τι ακριβώς σηματοδοτεί? Όταν ψάχναμε για τίτλο, με τη Γεωργία ψάχναμε κάτι έτσι που να... Εντάξει, ο τίτλος μιας παράστασης σίγουρα πρέπει να είναι κάτι, ας πούμε, που να ξεχωρίζει, ένα σήμα κατά τεθέν και της παράστασης. Όταν μου ήρθε το Εβίβα σαν λέξη και αποφασίσαμε αυτομάτως και οι δύο, χαρήκαμε πάρα πολύ με αυτό τον τίτλο που τον βρήκαμε,
Για μένα έτσι το ΕΒΙΒΑ σηματοδοτεί είναι καταρχάς μια δράση. Φέτος το καλοκαίρι είχα πάει στην Κρήτη για διακοπές και όλοι οι κριτικοί αντί να πούνε «γεια μας» λέγανε «ΕΒΙΒΑ». Και το ΕΒΙΒΑ σαν τίτλος επίσης είναι μια ευχή, σημαίνει να ζήσουμε και είναι και μια δράση το να πούμε «ΕΒΙΒΑ» που σηματοδοτεί συνήθως την παρέα. Και στόχος μας μέσα από όλο αυτό είναι να πούμε ότι όσο είμαστε μαζί όλα θα πάνε καλά. Όταν οι άνθρωποι ενώνονται, όλα πηγαίνουν καλά, ακόμα και τα πιο δύσκολα. Το κάνουμε ένας για τον άλλον καλύτερο. Από ό,τι και ξέρω, έχεις φτιάξει έναν χώρο που λέγεται «Η Συμμορία του Ήλιου». Πώς προέκυψε, γιατί ο τίτλος και τι ακριβώς είναι? Τον χώρο αυτόν τον ίδρυσα, τον έφτιαξα το 2012, τον Ιούλιο. Είναι ένας χώρος στα Άνω Πετράλωνα, Δημοφόντος 136, όπου συμβαίνουν διάφορα σεμινάρια, μαθήματα, χώρος προβών και εκδηλώσεων. Ο τίτλος του χώρου προέκυψε από τη μία γιατί έχω μία μεγάλη αγάπη για τον ήλιο, το φως, ως σύμβολο δημιουργίας, χαράς κτλ. Και απ' την άλλη έψαχνα κάτι άλλο που να είναι του ήλιου και η συμμορία είναι σηματοδοτή της δράσης. Άρα λοιπόν είναι ένας χώρος δράσεων, χαράς, δημιουργίας κτλ. Αυτό σημαίνει για μένα συμμορία του ήλιου. Εκεί πέρα διδάσκω και εγώ μαθήματα για παιδιά, για ενήλικες, κάνω τις πρόβες μου τις θεατρικές, υπάρχουν και άλλοι που νοικιάζουν τον χώρο. Πού βρίσκεται ο χώρος, είπαμε? Στη Δημοφόντος, 136, στα Άνω Πετράλωνα. Διοργανώνουμε κάποιες βραδιές με αφηγήσεις παραμυθιών, με κεριά, με μαξιλαράκια, παραστασούλες. Ο χώρος υπενοικιάζεται και σε άλλους ενδιαφερόμενους όπου διδάσκουν σεμινάρια. Είναι ένας χώρος όπου έχει και εναλλακτικές θεραπείες, μασάζ, ρεφλεξολογία, ρέικι. Και ευελπιστούμε να είναι ένας χώρος ο οποίος απευθύνεται σε όλο το εύρος ηλικιών και δραστηριοτήτων. Να θυμηθούμε λίγο πού παίζεται η παράσταση και μέχρι πότε. Η παράσταση παίζεται στο θέατρο Τρένο στο Ρουφ, το οποίο βρίσκεται στην Οδό Κωνσταντινουπόλεως, στο σταθμό του Ρουφ. Παίζεται κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 το βράδυ και θα παίζεται μέχρι 16 Ιανουαρίου, όπου και μετά δεν θα πάρουμε παράταση. Είναι τελευταία παράταση που παίρνουμε μετά τις 12 Δεκέμβρη. Κλείνουμε στις 16 Ιανουαρίου.